Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να καλησπερίσουμε στο δελτίο μας τηλεφωνικό στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ξάνθης και νέο πλέον πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Στέλιο Μωραΐτη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους συνεργατές σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ευχηθώ αρχικά καλή θητεία, κύριε Μωραΐτη. Είστε ο νέος πρόεδρος. Βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία και από την συνάντηση των μελών των επιμελητηρίων και των προέδρων, βέβαια, που έδωσαν το παρόν. Επόμενη μέρα για τα περιφερειακά επιμελητήρια. Όπως πορευόμασταν ενωμένοι οι έξι πρόεδροι του Περιφερειακού Συμβουλίου μας, έτσι θα πορευτούμε και μετά την παρέτηση του κ. Τοψίδη λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων από τη θέση του νέου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ενωμένοι ομόφωνα, και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ανέδειξαν εμένα νέο πρόεδρο για το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είμαστε όλοι έμπειροι συνάδελφοι και θα πορευτούμε δυναμικά προκειμένου να πάρουμε αυτό το οποίο αξίζει στην περιφέρειά μας, στον επιχειρηματικό κόσμο, μέσα από τον επιμελητηριακό αυτό σοβαρότατο θεσμό. Έτσι, σωστά. Και σίγουρα είναι πολλά τα οποία θα μας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα, κύριε πρόεδρε, προγράμματα ΕΣΠΑ, διάφορες χρηματοδοτήσεις και από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία ήδη βέβαια τρέχουν, και σε συνεργασία και με τον νέο Περιφερειάρχη. Ο κύριος Τοψίδης είναι ο νέος Περιφερειάρχης, μέχρι πρότινος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου των Περιφερειακών Επιμελητηρίων. Νομίζω ότι θα γίνει μια αγαστή συνεργασία. Θα υπάρξει για το καλό της επιχειρηματικότητας, έτσι. Να είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα έχουμε, όπως είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, θα έχουμε και μάλιστα έχοντας δίπλα μας έναν άνθρωπο άξιο, τον οποίο στηρίξαμε, βοηθήσαμε και αναδείχθηκε τελικά από την πλειοψηφία της περιφέρειάς μας ο νέος Περιφερειάρχης. Είναι εμπειρότατος, είναι δραστήριος, ένας επιχειρηματίας που ξέρει πάρα πολύ καλά και να διοικεί αλλά και τα προβλήματα της περιοχής μας, που είναι μια περιοχή δύσκολη, είναι μια από τις τρεις τελευταίες περιφέρειες της Ευρώπης. Και να είστε απόλυτα βέβαιος, και εσείς και οι τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι θα γυρίσει ανάποδα όλες τις πέτρες περιφέρειας προκειμένου να πάρουμε αυτό το οποίο δικαιούται η περιφέρειά μας. Και δικαιούται πάρα πολλά, τα οποία δυστυχώς στερήθηκαν οι πολίτες και η κοινωνία μας όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία.